σταθούμε στα κυριότερα θέματα των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, κάνοντας αρχή από την Αυγή. Σύρεται σε εξεταστική η κυβέρνηση. Αμήχανη και απομονωμένη η κυβερνητική παράταξη στη Βουλή σφυροκοπήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κρύφτηκε το Μαξίμου. Οι υποκλοπές κλονίζουν τον Μητσοτάκη, κλίμα ητοπάθειας και σενάρια απελπισίας. Μεγάλη κινητοποίηση, πολίτες είπαν όχι στα σχέδια Μπακογιάννη. Θεσσαλονίκη, βιοτέχνες και ξενοδόχοι σε απόγνωση. Και ένα θέμα για την πανδημία, αδιαφορία για την υγεία καθηγητών και μαθητών, σημειώνει η Αυγή. Στην Δημοκρατία, μολόν λαβέ ποταπέ Ερντογάν, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό που μας απέδωσε. Ο παρανοϊκός Σουλτάνος απειλεί με νέο 1922 την Ελλάδα. Κορυφώνει τις προκλήσεις ο Τούρκος Πρόεδρος με πολεμικές κραυγές και ιστορικές αθλειότητες. Η Βουλή αποφάσισε στο πάνω μέρος της εφημερίδας, η Βουλή αποφάσισε εξεταστική, κίνδυνος να μετατραπεί πάλι σε φιάσκο. Σκορποχώρει πλέον η κυβέρνηση, δεν ξέρουν τι να πούν για τις υποκλοπές και αυτοδιασύρονται. Και ένα ακόμα θέμα, η τρέλα με τις τιμές στην ενέργεια δεν έχει προηγούμενο. Τρέχει εκ των υστέρων να λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 2.450 νέες προσλήψεις για ένστολους. Τι προβλέπουν οι προκηρύξεις για δικαστήρια, δήμους και σύνοροφυλακή. Αιτήσεις εξπρές για 790 θέσεις. Ακόμα από τον ελεύθερο τύπο, η φάλαινα εντοπίστηκε μεταξύ Χίου, Ικαρίας και Σάμου. Ένας φυσιτήρας στα νερά του Αιγαίου. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και στα νησιά, ένα μόλις ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε 5 περιοχές της χώρας. Αποπέμφθηκε ο αντιδήμαρχος Ζήτσας για την κακοποίηση του Γαϊδάρου, σημειώνει η εφημερίδα. Και παροξισμός απειλών από Ερντογάν και Μπαχτσελή, με ρητορική γκρίζων λύκων εδώ, σημειώνει ο ελεύθερος τύπος. Συνεχίζουμε με την Εστία, να ανοίξουμε το πρώτο σελίδο της προκειμένου να το διαβάσουμε. Το ύπουλο παιχνίδι της αρχής προσωπικών δεδομένων για την κατάργηση των θρησκευτικών. Προς κέντρο του Μαξίμου, με όχημα την ανεξάρτητη αρχή, επιχειρεί μηχανογραφίες να εκβιάσει το Υπουργείο Παιδείας στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Υποχρεωτικό το μάθημα κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην εφημερίδα των συντακτών καταστρέφουν υλικό στην ΕΕΠ. Σκάνδαλο υποκλοπών, επιχείρηση κουκούλωμα σε εξέλιξη. 54% των πολιτών ζητεί παραίτηση του Πρωθυπουργού σύμφωνα με την Public. Η ώρα της εξεταστικής υπερψηφίστηκε από την αντιπολίτευση η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η Λάρκο το φαβορεί και το outsider, σημειώνει η εφημερίδα, και απαλλαγή από τα θρησκευτικά. Το Υπουργείο αργεί να συμπλεύσει με τις αποφάσεις του ΣΤΕ και αρχής. Πάμε στην Εσπρέσο. Έσφαξε την ερωμένη του μέρα μεσημέρι. Μπαγκλεντεσιανός Χασάπης για 20.000 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας. Στην Καθημερινή. Αρχίζει διασταυρώσεις η εφορία σε λογαριασμούς άνω των 100.000 ευρώ. Χωρίς εμπειρία εργασίας, 9 στους 10 φοιτητές και ευρωπαϊκή παρέμβαση προαναγγέλει η Κομισιόν για τα θέματα της ενέργειας. Στην Κόντρα αλλάζει υπουργούς και εκλογικό νόμο. Μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έρχεται ο ανασχηματισμός. Κινήσεις απελπισίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα της εφημερίδας. Στο λόγο, ενεργειακή κόλαση. Κατεβαίνουν οι διακόπτες στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του χειμώνα. Την Πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την ΕΕΠ. Στην επόμενη φάση περνά το θέμα των υποκλοπών. Μανιφέστο. Στυλώνουν τα πόδια οπισθοδρομικές συλλογικότητες στα Εξάρχεια. Λένε όχι στο μετρό, ναι στην ταλαιπωρία. Στα νέα, εκτοξεύθηκαν οι τιμές των ενοικίων, ενοικιαστές σε απόγνωση πώς διαμορφώνεται το κόστος μίσθωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα και πρώτα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι Δήμοι σβήνουν τα φώτα, μας τα έλεγε και ο κύριος Παπαστεργίου χθες εδώ, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. On time. Βρυχυδμή κούγια για τον Λέον. Αυτός ο κύριος κάνει καριέρα στα κανάλια, καταστρέφοντας την ρούλα, σημειώνει το πρωτοσέλιδο. Στο ριζοσπάστη, ράβουν κοστούμι στους λαούς για να θωρακίσουν τα μονοπόλια. Παζάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας. Και ένα ακόμα θέμα από το ριζοσπάστη, την 5η σύσκεψη για το συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Και τέλος με την αυτεμπορική, εδώ. SOS παρέμβαση ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τιμές ενέργειας. Εξετάζεται διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ρεύματος. Πιέσεις για πλαφόνι. Είναι η άποψη που ακούγεται συνεχώς και όλο και πιο έντονα. Αυτά με τις σημερινές εφημερίδες. Πάμε όμως και είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Αμαλία και Χαγιόγλου είναι κοντά μας.